ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να διορθωθεί. Αναβάλει τον προγραμματισμένο για αύριο, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου. Κλειστηριασμό του 50% των μήλων Αλατίνη, του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματο στην περιοχή Σοφούλη, το οποίο παραμένει εδώ και πολλά χρόνια ανενεργό. Πρόκειται για ζήτημα τεχνική φύση που πρέπει να διορθωθεί για να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία του πληστηριασμού, ενώ είναι άγνωστο πότε θα οριστεί νέα ημερομηνία, καθώ κάτι τέτοιο θα οριστεί από την επισπεύδουσα τράπεζα στι 7 Σεπτεμβρίου είχε κατοχυρωθεί στον όμιλο Φάι το 25% του ιστορικού συγκροτήματο που βγήκε τότε σε πληστηριασμό. Ενώ ένα 25% κατήχε ήδη ο ίδιο όμιλο. Άγνωστο παραμένει αν θα χτυπήσει και το υπόλοιπο 50%. Ο όμιλο Φάι στηρίζει γη ηχθεί, ωστόσο η συμμετοχή του στον πληστηριασμό του Σεπτεμβρίου έχει δημιουργήσει τι προποθέσει για την δυνατότητα απόκτηση τη πλήρου κυριότητα του βιομηχανικού ακινήτου που αποτελείται αποκτήσματα και τμήμα του οικοπαίδου προκειμένου να προχωρήσει σε Ενδιαφέρον επίση θα έχει αν εμφανιστούν και άλλοι υποψήφοι αγοραστέ που θα θελήσουν να αποκτήσουν το 50% των μήλων αλατίνη για να αναπτύξουν δικά του επενδυτικά σχέδια. Πάντω, παράγοντε τη αγορά έχουν εκφράσει κατά το παρελθόν επιφυλάξει για το κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί σε άμεσο χρόνο το ιστορικό συγκρότημα λόγω πολεοδομικών περιορισμών αλλά και τη τρέχουσα συγκυρία στην οποία έχουν εκτιναχθεί τα κατασκευαστικά κόστη. Το βιομηχανικό συγκρότημα των μήλων αλατίνη κατασκευάστηκε στο τέλο του 10ου του αιώνα και έχει χαρακτηριστεί στο μεγαλύτερο τμήμα του ω διατηρητέο, καθώ αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τη βιομηχανική αρχιτεκτονική τη τότε εποχή.